Θα υποδεχτούμε την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Τζάκρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς την. Σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής στο ΣΥΡΙΖΑ και έχει σημασία να ακούσουμε και το δικό σας λόγο, κυρία Τζάκρη, γιατί μας έχετε βοηθήσει πολλές φορές να κατανοήσουμε και τι συμβαίνει. Τώρα είμαστε σε μια κρίση. Νομίζω έτσι. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα πρόεδρο που έχει εκπέσει το αξιώματος. Έχουν οριστεί ήδη εκλογές. Είδαμε χθες τη διαδικασία στην πολιτική γραμματεία. Εσείς συμφωνείτε πρώτα απ' όλα με το νοδικό χάρτη? Καταρχάς, εγώ χθες στην Πολιτική Γραμματεία κατέθεσα την πρόταση να διεξαχθεί το συνέδριο στις 6 του Οκτώβρη. Πιο γρήγορα. Με τους ήδη εκλεγμένους συνέδρους του Φεβρουαρίου. Α, με τη σύνθεση που υπάρχει. Ναι, διότι ξέρετε, είναι συνέδροι που εξελέγησαν εντός του ιδίου έτους. Mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Ναι, θα εκλεγούν νέοι, έτσι, φασίστε χθες στην Πολιτική Γραμματεία. Μάλλον για να είμαι ακριβής, η Πολιτική Γραμματεία εισηγήθηκε προς την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το καθοριστικό όργανο, το οποίο θα αποφασίσει τελικά τον αδικό χάρτη. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί? Η δική μου πρόταση, κοιτάξτε. Πέρα από το χρονοβόρο του πράγματος. Υπάρχει κάτι άλλο που σας αρέσει? Αυτό θα σας πω. Να σας πω όμως πλήρη την πρότασή μου, ναι, γιατί ναι. Το πρότεινα για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γιατί για αυτούς γίνονται όλα. Λοιπόν, επειδή έχουμε ήδη εκλεγμένο σώμα και δεν υπήρχε λόγος ούτε να υποβληθούμε σε νέο έξοδο, σε μια χρονοβόρο διαδικασία για να εκλέξουμε και νέους. Ναι. Με ένα και μοναδικό θέμα, την εκλογή νέου Προέδρου, έτσι, ναι. Προέδρου στην προκειμένη διαδικασία, για να πάψει και η εσωστρέφεια. Mm-hmm. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι συνεπές και προς την αγωνία των μελών μας και των εργαζομένων. Να τραβήξει σε μάκρος, και των εργαζομένων και σε κάθε περίπτωση βρίσκεται απέναντι σε όλους αυτούς που πανηγυρίζουν σήμερα, επειδή σε μια τέτοια κρίσιμη συγκυρία το κόμμα μας βρέθηκε χωρίς πρόεδρο. Μάλιστα. Και βεβαίως επισήμανα και τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης, έτσι, αν αργήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου. Αυτό το έχει πει και ο πρώην Πρόεδρος. Αν διαδίσει. Κοιτάξτε, τώρα σε αυτή τη συγκυρία να επιλέγουμε να εκλέξουμε και νέους συνέδρους και να κάνουμε και ένα νέο διήμερο συνέδριο και να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογής. Μέχρι τα Χριστούγεννα. Μεγάλα έξοδα, λέτε. Και αυτό, σε μια, αυτό. Σε μια συγκυρία που εμείς δεν έχουμε καταβάλει τους μισθούς στους εργαζόμενους. Και δεν μιλώ μόνο τους εργαζόμενους των media, αλλά αναφέρομαι και γενικά όλων των υπηρεσιών του κόμματος. Αντιλαμβάνεστε, για μένα είναι μια πώς να το πω, επιβαρυντική διαδικασία. Εδώ, κυρία Άρα Τζάκρη, υπάρχει και ένας πρόσθετος λόγος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, χωρίς τον κύριο Κασελάκη, είναι καλύτερα? Καταρχάς θέλω να σας πω. Να θυμίσω πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι. Ο κύριος Κασελάκης δύο φορές μέσα αυτόν τον χρόνο, μια το Φλεβάρι με το συνέδριό μας και μια τον Ιουλίο, όταν αποφασίσαμε να πάμε στο νέο συνέδριο, το καταστατικό που θα γίνονταν 6 Οκτωβρίου, και γι' αυτό συγκλήθηκε και η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, προσπάθησε να βγάλει το ΣΥΡΙΖΑ από την εσωστρέφεια και να στρέψει την προσοχή της κοινωνίας, κύριε Παυλόπουλου και κύριε Οικονόμου, στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και στην αλλαγή την κυβερνητική, που είναι το ζητούμενο. Για μια ακόμη φορά, μια πώς να το πω, γραφειοκρατία, η οποία είναι ίδια και αυτή που γκρέμισε τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη φορά έχει άλλο όνομα. Παλιά λεγόταν, δεν ξέρω πώς λεγόταν, τώρα λεγόταν, ναι, είναι οι ίδιοι άνθρωποι με τις ίδιες λογικές. Τώρα λέγονται 87, 90, 100, όπως λέγονται, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί τι επιδιώκουν, δηλαδή? Θα σας πω. Λέτε, γκρέμισαν τον πρόεδρο, μάλιστα. Θα σας πω, τι επιδιώκουν. Καταρχάς. Οι ίδιοι γκρέμισαν και τον Τσίπρα. Αξιοποιώντας οι ίδιοι. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες λογικές. Αξιοποιώντας μία. Πώς να το πω, ένα συσχετισμό στην Κεντρική Επιτροπή, ο οποίος δεν έχει σωματώσει το σχετισμό Κασελάκη, διότι ο πρόεδρος εξελέγεται το 2023 και η Κεντρική Επιτροπή το 2022. Ακύρωσε αυτό το άλμα της φυγής προς τα μπροστά και αντί να επιμένει στην αλλαγή του κυρίου Μητσοτάκη, επέμενε στην αλλαγή του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Κασελάκη. Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε στην πράξη για μια ακόμη φορά η βούληση των μελών και του φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχομαι τώρα στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί συνεκλήθη? Είναι σαν πραξικόπημα αυτό που έλεγα. Όχι, δεν θα πω εγώ πραξικόπημα, θα σας πω όμως τι είναι. Γιατί αυτό αποκορυφώθηκε με τη μυστική διαδικασία, με τη διαδικασία της κουκούλας, όπως περιγράφηκε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το τέτοιες εκφράσεις. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς είναι. Παρακαλώ. Όμως θέλω να είμαι ακριβής και είμαι και νομικός, έτσι. Λοιπόν, αυτό κορυφώθηκε με τη διαδικασία τα 2/3 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής να ψηφίζουν με μυστική διαδικασία, με κλειστή κάλπη, και το 1/3 να ψηφίζει επωνύμως και φανερά από το τηλέφωνο. Έτσι. Ελάτε τώρα να πούμε αν αυτό που μου ρωτήσατε είναι. Κοιτάξτε, μια διαδικασία, μια ψηφοφορία που έχει στοιχεία και της μυστικής και της φανερής, δεν τη λες διαδικαστικά άρτια και σύνομη διαδικασία. Είναι διαβλητή, δηλαδή, διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία, κατά την άποψή μου, είναι αντιφατική, είναι ερμαφρόδητη, έτσι, τραγελαχηφίκη, θέλετε να πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Ερμαφρόδητη, λέτε. Ερμαφρόδητη, γιατί. Και ύποπτη μαζί. Γιατί είναι και τα δύο. Και ύποπτη μαζί. Γιατί είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο. Είναι και μυστική, είναι και φανερή. Είναι δηλαδή λίγα απ' όλα για να χειραγωγηθεί το αποτέλεσμα. Άκυρη είναι. Κοιτάξτε. Μπορεί να είναι άκυρη. Κοιτάξτε, έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα. Ακούστε να σας πω.
Οι πολιτικές διαφορές. Δεν προσβάλλει κάποιος πολιτικά αυτό. Οι πολιτικές διαφορές, κύριε Οικονόμη και κύριε Παυλόπουλο, δεν λύνονται στα ακροατήρια των δικαστηρίων. Οι πολιτικές διαφορές λύνονται στη βάση με διαδικασία εκλογής και εκεί. Να ξέρετε πολύ καλά ότι η βάση έχει αντιληφθεί πολύ καλά τι έγινε. Θέλω να σας πω ότι είναι μια διαδικασία και σίγα και καρύδια. Και το ένα και το άλλο και μυστική και φανερή. Και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο στη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ξέρετε λιγάκι, γιατί ακούω διάφορες απόψεις. Υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ της μυστικής και υπέρ της φανερής διαδικασίας. Έτσι εκατέρωθεν. Εγώ τα ακούω. Επιχειρήματα νομικά και πολιτικά υπέρ μιας ψηφοφορίας που είναι και μυστική και φανερή. Είναι προβληματικά. Αντίκειται στη λογική αυτό. Τώρα, κυρία Τζάκρη, σας παρακαλώ. Έχουμε μπροστά μας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο μέχρι προχθές πρόεδρός σας θα είναι εκ νέου υποψήφιος ή όχι? Πρέπει να είναι. Ή πρέπει να είναι, συγγνώμη σας τη λέτε. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να είναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να είναι. Έτσι. Και θεωρώ ότι η εκτίμησή μου πάντα. Έχετε μιλήσει μαζί του εσείς? Καθημερινά μιλώ. Ο πρόεδρός μας αναμένει τις τελικές αποφάσεις των οργάνων για να το επιθετηθεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι. Ότι θα είναι πρόεδρός σας πια. Θα είναι υποψήφιος. Η δική μου εκτίμηση. Γιατί τον λέτε πρόεδρός σας? Δεν είναι πρόεδρός σας. Πώς είπατε? Δεν είναι πρόεδρός σας. Τον καθαίρεσαν. Εντάξει, τον κατέστησαν μέχρι χθες. Μπορεί να το λέει πρόεδρο, εντάξει, δεν χάλασε ο κόσμος. Άρα λέτε ότι θα είναι, η δική σας εκτίμηση αυτή είναι ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Όχι με νέο κόμμα, θα είναι υποψήφιος για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για το νέο κόμμα είναι κάτι επίσης προβοκάσεις και πρέπει να μπει και νόρεο. Γιατί το είπε ο κύριος Πολάκης χθες. Άμα πει τέτοιο, άμα πει ο ίδιος για νέο κόμμα, ελάτε να με ξαναρωτήσετε. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ρωτήσετε και τον ίδιο. Μα θα μείνουν οι ίδιοι άνθρωποι που τον καθαίρεσαν. Αυτοί που έριξαν και τον Τζίπρα, όπως λέτε. Αν εξαναεκλεγεί ο Κασελάκης, θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, τον άκουσα να λέει ότι θα μείνει. Έτσι. Και λυπάμαι που σε αυτή τη διαδικασία συντάχθηκε και ο φίλος μου ο Παύλος ο Πολάκης, με αυτούς που μέχρι χθες συζητούσαν και τη διαγραφή του από το κόμμα. Έτσι. Γιατί να μην. Άλλαξε στρατόπεδο, δηλαδή, κύριος Πολάκης. Για να λέμε τα πράγματα, ναι, συντάχθηκε με τους διώκτους του. Έτσι. Αυτοί δεν ήταν οι ίδιοι που λέγανε μέχρι χθες να διαγραφεί και από το κόμμα? Ναι, ναι. Το έλεγαν. Αλήθεια είναι αυτό που λέγανε. Ναι. Και πήγε, άλλαξε στρατό. Ο κύριος Πολάκης είχα ακούσει να λέει ότι εγώ, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μένω. Δεν το έχω ακούσει να το λένε άλλοι, δεν ξέρω να σας πω. Έτσι. Εσείς, εάν δεν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, θα μείνετε στο κόμμα? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι. Θα ζούμε τις εξελίξεις, θα το κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι με δεσμεύει η απόφαση που λέω γιατί προσωπικά. Επειδή είστε βουλευτής, κυρία Τζάκρη, δεν είστε ένα στέλεχος απλώς στο κόμμα. Είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης εξελέγει πέρσι με συντριπτική πλειοψηφία των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αισθάνομαι δεσμευμένη από αυτή τη διαδικασία της εκλογής, αναντήρητης. Και σε κάθε περίπτωση, αν ο ίδιος ξανά είναι υποψήφιος στο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ σας το λέω ότι αυτή η απόφαση των μελών με δεσμεύει. Θα τον στηρίξω. Συναισθηματικά θα τον στηρίξω με αξιοπιστία, χωρίς αστερίσκους, γιατί σέβομαι, αν θέλετε, την απόφαση. Υπάρχει άλλο πρόσωπο. Υποψηφία των μελών. Μπροστά σας, στις επιλογές σας, υπάρχει άλλο πρόσωπο να δώσει καλύτερη προοπτική στο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή που έδινε ο κύριος Κασελάκης, τον οποίο έχουν κατηγορήσει ως διχαστικό, ως τα μίδια ως. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτή η γραφειοκρατία που σας είπα προηγουμένως, λοιπόν, που ψήφισε και την πρόταση Μομφής, θα έλεγα ότι το έκαναν περισσότερο στη βάση μιας προσωπικής βεντέτας με τον κύριο Μητσοτάκη και όχι στη βάση μιας προσωπικής. Με τον κύριο Κασελάκη, yeah. Και όχι στη βάση μιας, πώς να το πω, πολιτικής διαφωνίας, μιας εναλλακτικής πολιτικής ατζέντας, πλατφόρμας πολιτικής, έτσι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Έχουν κουραστεί και τα μέλη και οι φίλοι μας, όλοι οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει κάπου να μπει ένα τέλος. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, να υπάρξουν καθαρές λύσεις και τέρμα οι συμβιβασμοί. Το κόμμα μπορεί να μείνει ενωμένο, κυρία Τζάκρη, αν επανεκλεγεί. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια. Γιατί άλλοι λένε ότι θα φύγουν. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια όλων μας. Μα δεν μπορεί ο κ. Κασελάκης να καταφέρει όμως σε αυτό το τομέα. Όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια όλων μας. Λοιπόν, και στο μέτρο μου αντιστοιχεί, εγώ θα καταβάλω όλες τις προσπάθειες για να παραμείνουμε εδώ. Και αυτή πρέπει να είναι και η δέσμευση όλων. Έτσι. Δηλαδή αυτοί που τον αμφισβήτησαν και τον έριξαν μπορεί να ξαναμείνουν μαζί, λέτε. Αυτό πρέπει είναι να λίγο παλαβό αυτό. Πολιτικά. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσω τους ίδιους. Ο ίδιος πάντως ζήτησε από αυτούς να δεσμευτούν ότι θα παραμείνουν έτσι. Θες πάντως ήταν όλα μπέλη γάλα, σαν την πρώτη νύχτα του γάμου. Πώς είπατε? Έφυγε, λένε, το ξένο σώμα. Έφυγε ο ξένος, λένε. Και αποκαταστάθηκε η ηρεμία. Κάποιοι έτσι τον χαρακτηρίζουν, ο ξένος. Κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας ενδεχομένως, αλλά σας είπα, πρέπει να προβληματιστούν ιδιαίτερως πώς σε μια τέτοια. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα. Τη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης αναγγέλει μέτρα. Πώς να το πω. Κατά του ελληνικού λαού, έτσι, εμείς κατορθώσαμε για μια φορά ακόμη, γιατί αυτό συνέβη και πέρσι, να μην πάει ο προεκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην έκθεση, να μην στην Διεθνή Εκθεσσαλονίκη. Αυτή τώρα εκείνη η συγκυρία η σημαντική, έτσι.
Λοιπόν, και αυτό πραγματικά νομίζω ότι είναι δώρο mm-hmm. και προς το Πασόκ και προς τη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τζάκρη, επειδή μαθαίνουμε ότι ο πρώην πρόεδρος έχει παραγγείλει και δημοσκοπήσεις ο άνθρωπος για να δει την απήχησή του στην περίπτωση δημιουργίας ενός νέου κόμματος. Εάν αυτό συμβεί, εσείς θα τον ακολουθήσετε? Σας το ξαναείπα. Αυτά τα περί νέου κόμματος είναι στο όριο της προβοκάτσιας. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ από τον ίδιο να λέει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να το ρωτήσετε πρώτα τον ίδιο και από εκεί και πέρα, αν θέλει τοποθετηθεί από αυτό, να με ξαναρωτήσετε να πάρω. Γιατί δεν πήγε σε εκλογές όταν είχε στα χέρια του την ισχύ του. Ο κύριος εκλεγμένου προέδρου. Κύριε Παυλόπουλε, αφού έβλεπε ότι το πράγμα. Εκτός εάν πιστεύετε ότι όταν έκλεισαν τα φώτα στα 2/3 της μυστικής ψηφοφορίας. Κάτι συνέβη. Γιατί φαντάζομαι ότι θεωρούσε πως την Γενική Επιτροπή την είχε ο κύριος Κασελάκης. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης δεν φοβήθηκε ποτέ την κάλπη. Προκλήθηκε και απάντησε καταλλήλους προς την κατεύθυνση αυτή, έτσι. Mm-hmm. Κατατέθηκε η πρόταση αυτή μορφής και σας είπα έτσι εξόκυλη και όλη η διαδικασία της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν για να εγκρίνει τα αποτυχήματα του Προεδριακού Διαλόγου για να πάμε στο καταστατικό συνέδριο του Οκτωβρίου. Και ξέρετε, όταν κατατίθεται μια πρόταση μορφής από 100 μέλη, στην οποία, που σας είπα, συντάχθηκε και ο φίλος μου ο Παύλος Μπολάκης, αναγκαστικά ανεβαίνουν οι τόνοι. Έτσι. Mm-hmm. Αλλάζει η ατζέντα, αλλάζουν οι συνθήκες. Πολλό δε μάλλον σας είπα ότι στην Κεντρική Επιτροπή υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος σχετισμός. Μάλιστα. Κλείσαμε εδώ, κύριε Τζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.